Καλημέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα eBay unboxing σε εξωτερικό χώρο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Ήρθαν μερικά πακέτα και ευκαιρία να τα ανοίξουμε, να τα δούμε όλοι μαζί. Τι έχει το κάθε πακέτο μέσα, τι περιλαμβάνει. Το πρώτο πακετάκι, αυτό εδώ πέρα είναι. Να σας το ανοίξω να το δείτε. Μερικά από αυτά τα περίμενα αρκετό καιρό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα εδώ στη Λίμνο με τα αεροπλάνα, επειδή η σύμβαση της, των ΕΛΤΑ με την Ολυμπιακή δεν πάει και πολύ καλά. Γενικά από ό,τι κατάλαβα μας κάνει νούμερο η Ολυμπιακή και καθυστερούν ακόμα περισσότερο τα πακέτα να έρθουν αφού φτάσουν Ελλάδα. Και ας ξεκαθαρίσουμε όμως αυτό, ήρθαν κάποια πράγματα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Σακουλάκι μέσα στο σακουλάκι. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, που δεν βλέπουμε μάλλον και θα δούμε τώρα, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ, ήρθε. Να σας το δείξω να το δείτε. Είναι μία πένα η οποία είναι εντελώς διαφορετική. Κάποια στιγμή θα κάνω βίντεο με αυτή ξεχωριστό. Γιατί το ιδιαίτερο έχει, γιατί είναι διαφορετική αυτή η πένα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα δεν έχει νιμπ. Είναι από τις πένες που τις βουτάς, βάζεις τη μύτη επάνω, αλλάζει η μύτη όπως βλέπετε. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο, η μύτη της αλλάζει. Είναι η ιδιαιτερότητα της ότι έχει πλάγια γραφή. Είναι, αν το κρατάς έτσι, θα δείτε ότι η πένα είναι υπογωνία και είναι πένες για καλλιγραφία συγκεκριμένες. Γράφει υπογωνία ώστε να μπορείς να γράφεις λίγο πιο εύκολα. Ήθελα να τη δοκιμάσω, σχετικά οικονομική είναι αυτή, νομίζω 3 με 4 ευρώ. Και ας περάσουμε στο επόμενο πακέτο, θα σας κάνω βίντεο σχετικά με αυτό σύντομα. Το επόμενο πακέτο έχει κάτι το οποίο το ήθελα, το χρειαζόμουν γιατί το χρησιμοποιώ. Είναι αυτό εδώ. Αυτά εδώ είναι μικρά μπρελοκάκια. Είναι κρυκάκια αυτά που βάζεις στα κλειδιά σου. Διαμέτρου νομίζω 2,5 χιλιοστών. 2,5, ναι, όχι ψέματα, 5 χιλιοστών είναι αυτά. Πολλοί από εσάς ρωτάτε, όλο βλακίες παίρνεις, πράγματα τα οποία δείξει κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε, πολλά από αυτά, όπως αυτό για παράδειγμα, και νομίζω έχω άλλο ένα, τα χρειάζομαι. Είναι πράγματα που τα χρησιμοποιώ και από τη στιγμή που τα χρησιμοποιώ, τα παίρνω πρώτα για μένα. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσω τώρα, μπορεί σε μία, σε δύο εβδομάδες, σε ένα χρόνο, αλλά ξέρω ότι θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα. Και κατ' επέκταση σας τα δείχνω και εσάς, ώστε να πάρετε ιδέες για πράγματα που ίσως να θέλατε, να χρειάζεστε, αλλά να μην ξέρετε ότι υπάρχουν. Γι' αυτό θα ήθελα, εάν γίνεται, να με καταλάβετε στο συγκεκριμένο κομμάτι λίγο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τα eBay unboxing. Τα eBay unboxing γίνονται γιατί αγοράζω πράγματα για μένα. Μπορεί σε εσάς να φαίνονται βλακίες, αλλά δεν είναι τόσο βλακίες όσο πιστεύετε. Και να συνεχίσουμε στο επόμενο πακέτο. Το επόμενο πακέτο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα pop-up filter το οποίο μπαίνει μπροστά από το μικρόφωνο. Το συγκεκριμένο πραγματάκι είναι ιδιαίτερα απλό. Είναι καμπύλο ώστε να μην πιάνει πολύ χώρο στο μικρόφωνο μπροστά. Μπαίνει επάνω και πιάνει με δύο λαστιχάκια. Βέβαια η εργονομία του δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο καλή όσο θέλω, αλλά από ό,τι έχω δει είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό που έχω τώρα. Ίσως να σας βγάλω κάποιο πλάνο να δείτε. Έχω κάνει μια πατέντα γιατί δεν με βόλευε. Και επειδή κλείνει σχεδόν όλο τον τόπο μπροστά από το πρόσωπό μου, με αποτέλεσμα να μην βλέπω, αυτό είναι ένα πολύ απλό, πολύ οικονομικό και μικρό σχετικά σε μέγεθος, ώστε να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, χωρίς να χάνεις το οπτικό σου πεδίο ίσως, γιατί έχετε δει πόσο μεγάλα είναι τα pop-up filter. Είναι μέταλλο, έχει σίτα μεταλλική από κάτω και από πάνω έχει διχτάκι, οπότε είναι διπλό και μεταλλικό πλέγμα από κάτω και υφασμάτινο πλέγμα από πάνω. Ας περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ και το επόμενο είναι και αυτό, όπως είδαμε και πριν, κρυκάκια. Αυτά είναι πιο μικρά, νομίζω είναι 3 χιλιοστών, συγγνώμη, τα είναι 5, αυτό είναι 2 χιλιοστών. Γιατί τα χρησιμοποιώ αυτά? Λοιπόν, πολλά από αυτά τα χρησιμοποιώ για να βάζω χαρακτηριστικά mark πάνω σε φλασάκια. Στα φλασάκια μου, ξέρετε, έχετε δει βασικά ότι έχουν κρυκάκια τα οποία τα κρεμάς. Επειδή πολλά από αυτά τα κρεμάω σε μπρελόκ, τα χρησιμοποιώ κυρίως για πάνω να ξεχωρίζω κάποια φλασάκια για να μπορώ να τα κρεμάω πιο εύκολα. Άλλα από αυτά τα χρησιμοποιώ για κλειδιά και άλλα από αυτά για διάφορες κατασκευές που κάνω. Είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά, η τιμή τους είναι γύρω στα 1,5 ευρώ, αλλά τα αξίζουν γιατί είναι χρήσιμα και δεν χαλάνε. Δηλαδή, πολλοί από εσάς λέτε παίρνεις πολλά πράγματα τα οποία γιατί τι, τα κάνεις 50. Το θέμα είναι ότι όταν έχουν 2 ευρώ τα 50, δεν νομίζω ότι το σκέφτεσαι και δεύτερη και τρίτη φορά. Θα πας να το πάρεις με 2 ευρώ τα 50 και σου μείνουν τα 30 στην άκρη.
Κάποια στιγμή θα τα ξαναχρειαστείς. Είναι εξοπλισμός ο οποίος δεν βρωμάει, δεν χαλάει και χρησιμοποιείται ξανά και ξανά. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Είναι κάτι το οποίο το είχα πάρει σε συνδυασμό με ένα άλλο, αλλά ήρθε πολύ πιο νωρίς και το άνοιξα γιατί το χρειαζόμουν. Όπως βλέπετε, είναι της Baseus, μια βάση για το κινητό πάνω στο αυτοκίνητο. Είναι διαφορετική. Είχα πάρει μια μεταλλική, η οποία ήταν ένα μικρό πραγματάκι, το έβαζε σε πάνω στο αυτοκίνητο, καθότανε και κούμπωνε το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο το κινητό. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο σε μέγεθος και το πήρα κυρίως γιατί αυτό θα μπει σε συγκεκριμένη θέση πίσω από το τιμόνι, από το πλάι, ώστε βλέπετε έχει μέσα και μεταλλικές πλάκες, μπαίνουν πίσω από τη θήκη αυτές και είναι και αυτοκόλλητες αν θέλετε, ώστε να πιάνει το κινητό. Το μεταξύ κάπου έχω το δικό μου το κινητό, είναι αυτό εδώ, το έχετε δει ξανά. Έχω μια μεταλλική πλάκα από πίσω, ελπίζω να πιάσει. Οπ, βλέπετε το πιάσει κανονικά, γιατί το χρησιμοποιώ ήδη για το δικό μου. Η αλήθεια είναι ότι με τη θήκη μαζί το κρατάει, απλά πρέπει να πιάσει ακριβώς επάνω στο σημείο που είναι το πλαίσιο. Βλέπετε ότι το καλό με αυτό είναι επειδή είναι μεγάλα σε μέγεθος οι πλάκες, οι μεταλλικές, σε σχέση με αυτό που έχει πίσω, να σας δείξω το κινητό. Έχει ένα μικρό στρογγυλό, αυτό εδώ. Οπότε πρέπει να είναι συγκεκριμένα που θα κάτσει. Όμως η Baseus έχει πολύ καλά τέτοια κομμάτια και είναι μια χαρά. Και αν δεν μπει στο αυτοκίνητο μπορεί να μπει στο γραφείο. Και τι εννοώ μπορεί να μπει στο γραφείο? Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχει μεταλλική βάση, μπαίνει από πίσω, έχει νομίζω ένα στρογγυλό και ένα ορθογώνιο μεταλλικό, είναι τα αυτοκόλλητά τους για να μπαίνουν τουλάχιστον σε δύο κινητά. Μπορείτε να το βάλετε σε κάποιο χείο, ίσως bluetooth που έχετε, για να μην είναι μέσα στη μέση. Επίσης πρακτικό και σκέφτομαι να το κάνω και αυτό. Έχει τα προϊόντα ένα φυλάδιο και το ιδιαίτερο, πέρα από ότι βλέπετε εδώ κάτω είναι σε φάση βεντούζα, αυτοκόλλητο, κάθεται και δεν ξεκολλάει ποτέ, έχει το εξής: μπορείς να την ρυθμίσεις και να την προγραμματίσεις να βγει υπογωνία, που σημαίνει ότι εσύ, ας πούμε για παράδειγμα, σκεφτείτε έτσι όπως οδηγάω στο τιμόνι. Εδώ πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας χώρος ειδικός. Το βάζω μπαπ και ακριβώς από πάνω στο πλάι, χωρίς να με εμποδίζει, μπαίνει και είμαστε κομπλέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δίπλα από το παράθυρο μπορεί να στο καβατζώσουν. Αλλά τέλος πάντων. Ή στην τελική, η τιμή του είναι ιδιαίτερα φθηνή, νομίζω έχει 6 ευρώ. Είναι αρκετά στιβαρό. Βασικά είναι στιβαρότατο. Πλαστικό μεν, αλλά πολύ καλό πλαστικό. Με τα πλαστικά τα οποία δεν χαλάνε εύκολα. Εκτείνεται σε μήκος, σε ύψος και έχει διάφορες γωνίες. Η βάση δεν περιστρέφεται. Δεν περιστρέφεται, οπότε πρέπει να το ρυθμίσεις εξ αρχής. Εκτός και αν περιστρέφεται με κάποιο κουμπόμα και δεν το έχω καταφέρει να το καταλάβω ακόμα. Αλλά ναι. Α, όχι, περιστρέφεται και η βάση. Μισό λεπτάκι. Ασφαλίζει εδώ πέρα. Έχει ένα πλήκτρο. Τάκ. Και γυρίζει και η βάση. Ναι, έλα ρε φίλε. Okay. Είναι πολύ καλό. Και σας στην τελική, εάν δεν χρησιμοποιηθεί πάνω στο αυτοκίνητο, θα σας έχω link και από το άλλο το Baseus που έχω, το πιο μικρό που έχω μπει βάλει πάνω στο ταμπλό. Θα μπει πάνω στο γραφείο προκειμένου να έχω ένα stand, ένα πολύ όμορφο stand υπογωνία, γιατί βολεύουν κάτι τέτοια, να βλέπεις υπογωνία το κινητό σου, ειδικά όταν παρακολουθείς βίντεο ή όχι. Χρήσιμο και 5 ευρώ ή 6 ευρώ πόσο έκανε, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακή τιμή, είναι πολύ καλή και ίσως κάποια στιγμή να αγοράσω και ένα άλλο. Επίσης έχει πολύ καλά υλικά. Και για να μην καθυστερούμε, να περάσουμε και στα δύο τελευταία πακέτα που μείνανε. Αυτά θα ανοίξω έτσι. Σήμερα δεν έχω ψαλίδι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πάρει καιρό, άργησε πάρα πολύ να έρθει, αλλά ήρθε τελικά. Είναι διακόπτες. Και τι διακόπτες είναι αυτοί? Όπως βλέπετε, έχουν εδώ το κλικ και είναι PowerSW. Μπαίνουν πάνω στη μητρική, ώστε να μπορώ εγώ να τραβήξω μακρύ καλώδιο έξω από τη μητρική, ώστε να ανοίγω και να κλείνω τη μητρική. Είναι πολύ χρήσιμη για project που το κουτί σας είναι σχετικά μακριά και θέλετε εσείς να μην χρειάζεται να τεντώνεστε, να πηγαίνετε δεξιά-αριστερά. Κάθεστε στο γραφείο σας, τον προσαρμόζετε, το διακόπτη κάπου σε ένα σημείο, τον φτιάχνετε και απλά πάνω στο γραφείο πατάς το κουμπί σου και πάπα ανοίγει. Θέλω να φτιάξω ένα project ώστε κάποια στιγμή το κουτί μου να εξαφανιστεί παντελώς, να μην φαίνεται καθόλου
και απλά να κάθομαι στο γραφείο και να μπορώ με 2-3 κουμπιά να κάνω τη δουλειά μου. Στην ουσία αυτό που θέλω να κάνω είναι να μετατρέψω το γραφείο μου σε control panel ώστε να γίνεται η δουλειά μου αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω έρχομαι στο κουτί για να το ανοίξω, να το συνδέσω, να χίλια δυο να. Και είχατε δει και το hub και αυτό αποσκοπούσε σε αυτό, οπότε πολλά πράγματα τα βλέπετε, αλλά σίγουρα έχουν πιο βαθύ νόημα, δηλαδή είναι κομμάτια ενός μεγαλύτερου puzzle, τα οποία μπορεί να μεμονωμένα να μην βγάζουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα, αλλά όλα μαζί όταν συνδεθούν νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είχα πάρει ένα από GearBest, το οποίο δεν με ικανοποίησε και γι' αυτό δεν σας το έδειξα ποτέ, γιατί ήταν μάπα. Παρήγγειλα ένα από eBay, η τιμή του είναι 4 ευρώ αυτό που θα δούμε. Είναι πάρα πολύ στο εξωτερικό, αν έχετε δει σε κανάλι unboxing, χρησιμοποιούν επιφάνειες, στις οποίες επιφάνειες επάνω είναι από βινίλιο οι περισσότερες. Κάθονται τα unboxing τους. Βλέπετε αυτή τη στιγμή έχω ένα κομμάτι από φελό από κάτω, πάνω στο οποίο κάνω τώρα εγώ το unboxing. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι με καινούργιες υφές, καινούργιες επιφάνειες. Έτσι θέλησα να δοκιμάσω και αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα σεντόνι, ένα ύφασμα στην ουσία, στο οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος και έχει κάποιο μοτίβο, κάποιο ξύλινο μοτίβο, ώστε να το απλώνεις και να κάνεις τα unboxing σου επάνω με ησυχία. Και απλά το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς το... δεν ξέρω κατά πόσο σας φαίνεται ωραίο ή όχι. Απλά εμένα προσωπικά, ή αν γράφει ωραία στην κάμερα, ελπίζω να γράφει αρκετά ωραία στην κάμερα το συγκεκριμένο. Τώρα το βλέπω μαζί, αλλά το προηγούμενο που πήρα δεν μου άρεσε καθόλου. Προσωμιώνει την αίσθηση του ξύλου το συγκεκριμένο, ήθελα απλά να έχω για να δοκιμάζω διάφορες υφές, αλλά τελικά δεν μπορώ να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος. Ίσως να σας το δείξω σε κάποιο μελλοντικό unboxing όταν ο φωτισμός είναι ακόμα καλύτερος. Αλλά ναι, επίσης μπορείς να το κόψεις, να το προσαρμόσεις όπως θες εσύ. Η τιμή του 4 ευρώ, υπάρχουν πολλά σχέδια. Επίσης είναι και για background, αν θέλετε να το βάλετε σε κάποια φωτογραφία ή σε κάποιο, όταν κάνετε βίντεο, να κρεμάτε background από πίσω, green screen, ή να έχετε κάποια textures. Είναι χρήσιμο, αλλά και όχι τόσο χρήσιμο εάν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Η συγκεκριμένη δεν μπορώ να πω ότι με άφησε εντυπωσιασμένο. Οπότε ναι, θα πάνε και θα δω πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Και κάπως έτσι παιδιά τέλειωσε και αυτό το eBay unboxing. Ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι, να σας άρεσαν αυτά που είδατε. Είναι η αλήθεια πιο special από τα προηγούμενα πράγματα που έχω δείξει. Check the now, Κώστας, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!